παρακαλώ. Ειρήνη, μέτρησε μου από το 1 μέχρι το 10. Πες 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και με λίγα λόγια, ποια θα περιέγραφες ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της φωνής σου σήμερα? Το ότι δεν μπορώ να μιλήσω χωρίς να κουράζομαι και δεν μπορώ να μιλήσω πιο δυνατά. Κατάποση. Κατάποση είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει από την αρχή. Λοιπόν, είμαστε δεύτερη συνεδρία. Ναι. Τι συνέβη από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι αυτή την εβδομάδα? Έκανα το ασκησιολόγιο που μου είπατε, χωρίς θυμό και χωρίς φόβο, με ορθοσωμία και κάποια ισορροπία ψυχική όσο μπορούσα. Mm-hmm. Και μέσα σε 2 μέρες ξαναβρήκα τη φωνή μου. Πώς νιώθεις σήμερα? Νιώθω πολύ καλά, γιατί ακόμα και αν δεν είναι στο 100%, νιώθω ότι δεν είναι πολύ κοντά αυτό. Δεν έχω κανένα άγχος ότι κάτι θα μου αφήσει, δεν θα επανέλθει. Γενικά είμαι πολύ αισιόδοξη ότι όλα πήγαν πολύ καλύτερα και από όσο θα μπορούσα να το έχω φανταστεί. Έχεις κάποιο μήνυμα να δώσεις σε ομοιοπαθούντες για σένα που να έχουν μετά από θυροειδεκτομή κάποια διάγνωση, είτε μονόπλευρης ή κάποιας άλλης διαταραχής της φωνής? Έχεις κάτι να προτείνεις? Να ακολουθήσουν ακριβώς τις οδηγίες της θεραπεύτριάς τους και πραγματικά να το κάνουν χωρίς φόβο, χωρίς θυμό και με απόλυτη πίστη και ευγνωμοσύνη στο Θεό. Τίποτα άλλο.